Παγκόσμια πρεμιέρα έκανε την Πρωτομαγιά μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του 2013. Ο μεγάλος Gatsby, σε σκηνοθεσία του Baz Luhrmann, παρουσιάστηκε στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης. Όλα τα φλας, βέβαια, συγκεντρώθηκαν στον πρωταγωνιστή της ταινίας, Leonardo DiCaprio, ο οποίος έχει συνεργαστεί ξανά με το σκηνοθέτη στο Ρωμαίος και Ιουλιέτα το 1996. Ο Baz Luhrmann καταφέρει να ξαναφτιάξει έναν ολόκληρο κόσμο, δίνοντάς του ένα σύγχρονο πλαίσιο. Παράλληλα, με απόλυτο σεβασμό, προσπαθεί να τα συνδέσει όλα αυτά με τη νεότερη γενιά. Είναι πάντα σε απίστευτη εγρήγορση με το υλικό του και τη μορφή που θέλει να του δώσει. Του αρέσει να ρισοκινδυνεύει πολύ. Εννοώ ότι όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά ήμουν 18 ετών. Το ότι ήταν πραγματικά τρελό να τοποθετήσει τη δράση του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας σε ένα τόσο διαφορετικό σύμπαν, αλλά το έκανε. Ήταν πραγματικά εκπληκτικό για την εποχή του. Ο DiCaprio υποδίεται τον αυτοδημιούργητο εκατομμυριούχο Gatsby, ο οποίος ξοδεύει μια τεράστια περιουσία για να κερδίσει την αγάπη της Daisy Buchanan, που υποδίεται η Carey Mulligan. Ο ήρωας ενσαρκώνει όσο κανείς άλλος το αμερικανικό όνειρο, το οποίο καταφέρει να εκπληρώσει μέσα σε 3 μόλις χρόνια, το 1922. Το cast συμπληρώνει ο Tobey Maguire, στο ρόλο του αφηγητή και συγγραφέα Nick Haraway. Η ταινία βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα του Francis Scott Fitzgerald. Το Luhrmann λάθευσε πραγματικά το βιβλίο, την πληθωρικότητα και την πολυπλοκότητα των χαρακτήρων του, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός συγγραφέας προβλέπει το μέλλον. Ήθελα να χειριστώ την ιδέα όπως ακριβώς ο Fitzgerald, το οποίος ήθελε να δώσει κάτι εντυπωσιακό με αυτό το μυθιστόρημα. Έφτιαξε έναν κόσμο εξαιρετικά μοντέρνο, εκπληκτικό, τρομερά ωραίο, απλό και ταυτόχρονα περίτεχνα σχεδιασμένο. Ήξερα ότι έπρεπε να το κάνω ταινία, ειδικά όταν ήρθε η οικονομική κρίση του 2008. Ο Fitzgerald προβλέπει στο βιβλίο του αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση. Κατάφερα να πάρω το πράσινο φως να προχωρήσω και εννοώ να βρω τα χρήματα για να γυρίσω την ταινία. Ο μεγάλος Gatsby θα είναι η ενακτήρια ταινία του 66ου Φεστιβάλ Κανών. Στην Ελλάδα βγαίνει στις αίθουσες στις 16 Μαΐου.